Μανάρια μου εσείς, μανάρια μου αμερικάνικα. Κανονικά τις εκπομπές μας τις ξεκινάμε με την πρώτη μέρα της εβδομάδας που πέρασε. Σήμερα έχουμε σημαντικό γεγονός, αμερικάνικες εκλογές, οπότε δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Εγώ, να, στολίστηκα κιόλας. Σαν καλή 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών που είμαστε εδώ, έχω και τη σαλιάρα μου. Άμα πηγαίνετε για μετάληψη, βάλτε αυτό. Εντάξει, υπάρχει ο Θεός, αλλά υπάρχει και ο πλανητάρχης. Μην είστε μαλάκες. Λοιπόν, πάτερ, δώσε. Θα πούμε βέβαια πολλά αφού βγουν τα αποτελέσματα, ποιος ξέρει κάποτε. Πάντως οι Αμερικάνοι είναι πάρα πολύ αισιόδοξοι. Ο καθένας έχει πάρει από 42 όπλα, 8 χειροβομβίδες, 12 τεθωρακισμένα, 4 τάγκς, γιατί είναι γιορτή της δημοκρατίας οι εκλογές. Οπότε πώς θα πας, ξαρμάτωτος? Στη δημοκρατία δεν πας ξαρμάτωτος, αλλιώς θα σου πούνε τσάμπα πήγε ο μαλάκας. Και είναι μεγάλη μέρα λοιπόν για τις ΗΠΑ, αλλά και τον πλανήτη, όπου ο αμερικάνικος λαός θα διαλέξει μεταξύ δύο ανθρώπων, οι οποίοι είναι με τώρα πόδι στον τάφο. Ποιους από τους υπόλοιπους εμάς θα πάρουν μαζί στον τάφο? Πώς ήταν παλιά οι Φαραώ που παίρναν μαζί τα σκυλιά, τα γατιά, τους υπηρέτες. Τη γυναίκα όχι, ότι η γυναίκα δεν υπάρχει και όρια στο θάνατο, έχουν όρια όπως και η σάτυρα. Λοιπόν, έτσι και οι αμερικάνικες εκλογές. Πάμε τώρα στα δικά μας. Το ξέρω, έχετε πέσει σε κατάθλιψη, έχετε πέσει σε γκρίνια, αμάν πάλι lockdown, αμάν πάλι SMS. Ελάτε ρε παιδιά, δείτε και τις καλές ειδήσεις. Υπάρχουν και καλές ειδήσεις. Καταρχάς, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δουλεύει σαν παλαβή. Πότε κλείνει τα θέατρα, πότε τα ανοίγει, πότε λέει θα πάρουμε αυστηρά μέτρα, πότε κάνει lockdown, δεν τους προλαβαίνεις. Κάθε δύο μέρες αλλάζουν γνώμη. Γιατί λέει προκύπτουν νέα επιδημιολογικά δεδομένα. Τώρα, αν έχετε κανένα φίλο γιατρό, ρωτήστε τον. Υπάρχουν σοβαρές ιατρικές ή επιδημιολογικές έρευνες οι οποίες να μην είναι αιτήσιες? Θα σου πει, μάστορα, μην πίνεις τσίπουρο από το πρωί. Θα σε χαλάσει. Ακριβώς αυτό συμβαίνει λοιπόν. Δεν υπάρχει καμία έρευνα. Είναι όλο παπατζιλίκι, το οποίο όμως έχει από πάνω μια επικάλυψη του καθηγητή Τσιόδρα. Εδώ, όταν θέλουμε να βάλουμε κάποιον πολύ σοβαρό, λέμε ο Τάδε. Δηλαδή, δεν λέμε ο Μπάμπης Παπαδόπουλος. Όχι. Λέμε ο Μάστορας Μπάμπης Παπαδόπουλος. Κατάλαβε, του δίνουμε αυτό και γίνεται κάτι σπουδαίο. Σας μιλάω λοιπόν ότι εδώ έχουμε τον καθηγητή Τσιόδρα, οπότε όλα αυτά είναι υπό έλεγχο. Παρακάτω θα πούμε περισσότερα. Η αισιόδοξη όμως είδηση είναι ότι σταματάει, διακόπτεται, αναβάλλεται, ό,τι θέλετε βάλτε, το 80% των τακτικών χειρουργείων. Σαλτάρο ανερική. Λέμε, αλλά κάτι κάνει άνθρωπο. Θα αρχίσει να πεθαίνει ο κόσμος από καρδιές, από εμφράγματα, από εγκεφαλικά, από νεφρά, από καρκίνους. Είναι τρελή. Αναβάλουν τα τακτικά χειρουργεία. Όχι, παιδιά. Δεν τα αναβάλουν τα τακτικά. Να είμαστε και λίγο σοβαροί. Έχουμε ακούσει και το ακούμε 48 φορές το λεπτό από τα ελληνικά κανάλια ότι το σύστημα υγείας είναι θωρακισμένο. Εδώ μια μικρή παρένθεση, επειδή η ελληνική γλώσσα είναι ιδιαιτέρως πούστικη, αν είσαι πούστης. Προσέξτε το κενό μεταξύ της φράσης σύστημα θωρακισμένο και σύστημα τεθωρακισμένο. Για την ακρίβεια δεν είναι προσέξτε το κενό, προσέξτε το τεκνό μεταξύ της μια φράση και της άλλης. Το σύστημα λοιπόν είναι ή θωρακισμένο ή τεθωρακισμένο. Αγάπες. Οπότε γιατί αναβάλουν το 80% των τακτικών χειρουργείων? Υποψιάζομαι παιδιά ότι η κυβερνησάρα έχει βρει το χάπι που θεραπεύει καρδιές, νεφρά, εγκεφαλικά, ανακοπές, τα πάντα. Οπότε δεν το χρειαζόμαστε. Δεν μας το λέει όμως. Μην σαλτάρουμε από τη χαρά και αρχίσουμε τα πάρτι. Όχι, να είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Τώρα, αν δεν ισχύει αυτό, να έχουν βρει το χάπι, ίσως να ισχύει το άλλο. Ότι η κυβέρνηση αποφάσισε μια ώρα αρχίτερα να σπρώξει στις ιδιωτικές κλινικές όλους τους υπόλοιπους ασθενείς πλην COVID, να αρχίσουν και αυτοί στις ιδιωτικές κλινικές να κονομάνε κάτι παραπάνω. Πάντα. Οι κυβερνήσεις, αν έχετε παρατηρήσει αυτή την περίοδο σε όλο τον πλανήτη, οι κυβερνήσεις έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο. Και ο κλινικάρχης, άνθρωπος είναι. Δηλαδή, τι θα ζήσει, με 3,60, θα πάρει το 80% των τακτικών χειρουργείων να φτιάξει κι αυτός μια βίλα στη Μύκονο αύριο μεθαύριο. Όμως, αφού τώρα βρήκαν τον τρόπο να είμαστε όλοι υγιείς, τουλάχιστον το 80%, φέρνουν και ένα νέο εργασιακό νόμο που λέει ότι επισήμως σε χαρτί σταματάει το 8ωρο και πάμε στο 10ωρο. Δεκάωρο και Κυριακή η δουλειά. Αλλά γι' αυτά δεν θα παίρνετε παραπάνω λεφτά. Όχι. Είναι του Βρούτσι ο νόμος. Βρούτσις, ξέρετε. Ο υπουργός ανεργίας. Ο υπουργός της καρδιάς μας. Ο σκόηλ ελικικού. Ο άνθρωπος που έχουν να το λένε στο ΣΕΒ ότι ποτέ δεν έχουν δει τις χέστρες τόσο καθαρές. Φροντίζει ο ίδιος κάθε βράδυ. Ναι, με το στόμα. Ο Βρούτσις λοιπόν έφερε αυτό το νομοσχέδιο και λέει: θα δουλεύετε παραπάνω, αλλά δεν θα παίρνετε παραπάνω λεφτά. Όχι. Εδώ μπαίνει Παΐσιος λίγο. Θα είναι σαν να παίρνετε μισθό, αλλά θα παίρνετε τα αρχίδια σας. Όχι, δεν θα παίρνετε παραπάνω λεφτά. Εντός εξαμήνου θα παίρνετε περισσότερη άδεια και περισσότερα ρεπό. Αν ζήσετε. Αν δεν ζήσετε, ο Θεός. Στον παράδεισο θα πάρετε τα ρεπουδάκια σας. Έρχομαι σε μισό με κοινωνικά μηνύματα.
κοινωνικά μηνύματα. Μανάρια μου εσείς. Με τη σειρά. Πρώτον, το email της εκπομπής είναι εδώ, όπως έχετε παρατηρήσει εσείς που στέλνετε. Απαντάει ένας από τους 1500 εργαζόμενους του Zaralix TV, απαντάει στα email σας εντός 2 ημερών. Δύο, μην ξεχνάτε το subscribe, το κόκκινο κουμπί. Εντάξει, κάθε φορά που τελειώνει το βίντεο, κλακ. Τρία, μας έχει τελειώσει με το PayPal, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και οι 1500 προχθές φάγανε από ένα αυγό, να είστε καλά παιδιά. Λοιπόν, το PayPal, επειδή ρωτάτε, είναι πάντα στην περιγραφή των βίντεο. Και λίγο με το μαλακό τα μηνύματα, ειλικρινά, είμαστε 1500 που το έχουμε το κλάμα στην κολότσεπη. Μας έχετε διαλύσει όλη τη βδομάδα, δεν πήραμε μάσκες, πήραμε μόνο χαρτομάτιλα. Περάσαμε λοιπόν, μανάρια μου, άλλη μία εβδομάδα να μας τρώει τι θα γίνει με την Εκκλησία, οι Μητροπολίτες που δεν θέλουν τα μέτρα κτλ. Όπως θα έχετε παρατηρήσει και το παραδέχομαι κι εγώ, έχουμε εδώ ως κανάλι ένα κολληματάκι με αυτό το θέμα. Θα σας το πω ξεκάθαρα, είναι προϊόν ζήλιας. Εντάξει. Εγώ δουλεύω στο θέαμα, οι παπάδες δουλεύουν στο θέαμα. Είναι λογικό να ζηλευόμαστε μεταξύ μας. Αυτό συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους του θεάματος. Δηλαδή, να σας πω ότι τώρα που κλείσαν τα θέατρα, κανονικά όλοι οι ηθοποιοί έπρεπε να έχουμε κατέβει στο Μαξίμου με καδρόνια, πέτρες, τόμους του Σέξπιρ, αρχαίες τραγωδίες, βιβλία και να τα πετάμε όλα προς τα εκεί. Θα κατεβαίναμε, αλλά οι μισοί δεν μιλιόμαστε μεταξύ μας. Οπότε δεν μπορεί, θα χάσαμε. Δηλαδή, έλεγε ο άλλος, πάμε αύριο οι ηθοποιοί, ξεκινάνε παράσταση. Θα είναι και αυτός, ναι, δεν έρχομαι. Α, δεν του μιλάω. Τι σου έχει κάνει? Δεν θέλω να σου πω, αλλά το make-up εκείνο ακόμα μου το χρωστάει. Έχουμε και εμείς τα θέματα μας. Λοιπόν, επειδή δουλεύουμε όλοι στον χώρο του θεάματος, έχουμε μια ζήλια προς τον χώρο του θεάματος που σε όλη την καραντίνα, την πανδημία και οτιδήποτε συμβαίνει αυτούς τους μήνες λειτουργεί. Που είναι η Εκκλησία. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θέλω να σας πω ότι ένας από τους 1500 εργαζόμενους του Zaralix TV έκανε έρευνα. Και μια προηγούμενη φορά, το μακρινό 1828 που είχε έρθει στη χώρα μας η Πανόλη, ο κυβερνήτης τότε Καποδίστριας, το 1828, σας το ξαναλέω, είχε βγάλει ένα νόμο για να μην κολλήσουν όλοι οι Πανόλοι. Σε αυτό το νόμο λοιπόν έλεγε ότι όταν σε μια περιοχή εμφανίζεται τέτοιο κρούσμα, πρέπει να περιορίζονται όλοι να μένουν στα ίδια, όπως έλεγε ο νόμος, βλέπετε, να μένουν στα ίδια, δηλαδή να μην φεύγουν από τα χωριά τους οι άνθρωποι από εδώ από εκεί. Διακόπτονται, σταματάνε τελείως οι θρησκευτικές τελετές και απαγορεύονται να χτυπάνε και οι κόδωνες. Ούτε τις καμπάνες δεν τους άφηνε ο Καποδίστριας να χτυπάνε. Είχε κάτι με τις καμπάνες? Όχι, μάλιστα ο Καποδίστριας εκκλησιαζόταν τακτικά. Και γι' αυτό το λόγο αυτός που ήθελε να τον δολοφονήσει, μάλλον αυτοί που ήθελαν να τον δολοφονήσουν, που τον δολοφόνησαν έξω από μια εκκλησία. Έτυχε. Ούτε λοιπόν τις καμπάνες. Γιατί δεν ήθελε να μαζεύονται οι άνθρωποι εκεί. Εδώ συνεχίζουμε το ίδιο παπατζιλίκι, να μαζεύονται και μάλιστα οι άνθρωποι που κινδυνεύουν περισσότερο, δηλαδή οι ηλικιωμένοι. Τέλος πάντων, είχαμε μερικά φαινόμενα αυτή την εβδομάδα για τα οποία εμείς δεν χαιρόμαστε, απλώς θα τα υπογραμμίσουμε. Όπως ας πούμε, ένας Μητροπολίτης από την Ιερισσό, ο οποίος είχε βγάλει και ένα βίντεο που έλεγε: εγώ πήγα κοινώνησα στη Θεσσαλονίκη, τόσο κόσμο, δεν φοράει κανείς μάσκα και με βλέπετε, είμαι υγιής, ας έρθουν οι γιατροί να με εξετάσουν. Πάρτε μια τζούρα. Στις μέρες που κοινώνησα τον κόσμο, μαζί με τους διάκους μου, τον πατέρα Θεό και τον πατέρα Κωνσταντίνο, τους οποίους και ευχαριστώ και τους παπάδες μου όλους, και κοινωνήσαμε και εγώ κατέληξα το Άγιο Μετήριο. Βλέπετε να έχω κορονοϊό. Οι γιατροί, ιδίως, άμα θέλουν να με εξετάσουν, εδώ είναι. Το είδατε. Αφού λοιπόν ευχηθούμε περαστικά στον άνθρωπο, πρέπει να πούμε δύο πραγματάκια ακόμα. Γιατί ο άνθρωπος, ο κύριος εδώ, ο Μητροπολίτης, έβγαλε και μια ανακοίνωση που λέει: ας μην εκμεταλλεύονται κάποιοι το γεγονός ότι νόσησα από κορονοϊό, γιατί εγώ, λέει, είμαι σίγουρος ότι ο κορονοϊός δεν με επισκέφθηκε ούτε στο ναό του Αγίου Δημητρίου, ούτε σε κανέναν άλλον χώρο λατρείας. Μας τρελάνετε τελείως. Ήρθε ο κορονοϊός και σας λέει: πού θα σε βρω? Και ας υποθέσουμε ότι δεν σε βρήκε σε χώρο λατρείας, αγαπημένο Μητροπολίτη και περαστικά μέσα από την καρδιά μας. Ένας Μητροπολίτης όλη μέρα, πού αλλού είναι εκτός από χώρους λατρείας? Ή στο γραφείο του θα είναι εκεί που είναι πάνω από τη Μητρόπολη, ή σε καμιά άλλη Μητρόπολη, σε κανένα μνημόσυνο, σε κανέναν εφοπλιστή με καμιά εικόνα, δώσε και σε εμάς ένα χωράφι να σου δώσουμε εμείς την υγειά σου κτλ. Δηλαδή, πού κόλλησε ο Μητροπολίτης κορονοϊό? Πήγε σε κανένα κολόμπαρο, επειδή ανέφερε και Θεσσαλονίκη. Όταν πάμε στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ όταν πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη, αποφεύγω τους χώρους λατρείας. Προτιμώ τους χώρους. Τους λατρευτικούς. Ξέρω εγώ. Τι να πω, ερωτική πόλη λένε. Δεν λέει κανείς, πάμε στη Θεσσαλονίκη να ρίξουμε έναν αγιασμό, να γίνουμε καινούργοι. Μετά από αυτόν λοιπόν, και επειδή άρχισε να κουβεντιάζεται το lockdown στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ήρθε δύο μέρες μετά αφού το Μωυσής, πρωθυπουργός μας, είχε πει ότι θα κάνουμε αυστηρότερα μέτρα, αλλά άλλαξαν τα επιδημιολογικά σε δύο μέρες, σοβαρή φάση, βγήκε ένας άλλος παπάς στη Θεσσαλονίκη. Εδώ, παιδιά, αν έχετε φάει, ζητώ συγγνώμη για τον εμετό που θα κάνετε. Ο οποίος δεν σταματιότανε με τίποτα.
Από πού να αρχίσει, πού να τελειώσει. Μην μου πείτε τώρα για τον κορονοϊό, μην μου πείτε τίποτα για τον κορονοϊό, γιατί δεν είναι κορονοϊός, είναι διαβολοϊός. Ούτε οι Ναζί δεν έκλεισαν τους ναούς. Ούτε οι Ναζί, λέει, δεν τόλμησαν να κλείσουν τις εκκλησίες. Μα γιατί να τις κλείσουν οι Ναζί? Είχατε πολλά να χωρίσετε, αγάπη μου. Ε? Ούτε η Χούντα έκλεισε τις εκκλησίες. Είχατε πολλά να χωρίσετε, μουανάρι μου, εσύ μωρό μου. Έλα τώρα, μεταξύ μας. Τάχατες κλείσανε τους χώρους της εστίασης. Γιατί τους κλείσανε? Πονηρά. Επειδή είπαμε εμείς ότι θέλουμε η Εκκλησία να απαιτήσουμε τουλάχιστον να θεωρηθεί ότι είναι χώρος εστίασης. Πώς μέχρι χθες αφήνετε ανοιχτούς τους χώρους της εστίασης? Εμείς δεν είναι χώρος εστίασης? Δεν έχουμε εδώ τα κόλυβα? Πώς θα τα φάμε τα κόλυβα? Ο Πάτερ το λέει ξεκάθαρα. Κλείσαν τα εστιατόρια, τους χώρους εστίασης, γιατί λέει θα μέναν ανοιχτές οι εκκλησίες, γιατί και οι εκκλησίες θα δήλωναν ότι είναι χώροι εστίασης. Εκεί δεν τρώμε τα κόλυβα. Δεν έχω δει χειρότερο κοράκι από αυτόν τον τύπο. Πραγματικά, φίλε, για να φας κόλυβα πρέπει να έχεις πρώτα νεκρό. Έχεις παλαβώσει. Τι είναι αυτά που λες? Σε έχει κάψει το λιβάνι? Γύρνα το λίγο στο κοκό. Έλα, αγάπη. Πιστεύω ότι ο Θεός μπορεί να μας με μια παρέμβαση δική του θεϊκή, και είδατε τώρα τι γίνεται με τους σεισμούς. Άμα θέλετε τέτοια παρέμβαση άνωθεν, θα την έχουμε. Εντάξει. Εδώ πρέπει να είσαι το λιγότερο ψυχανόμαλος για να πεις τέτοιο πράγμα. Βεβαίως, στον μεγάλο σεισμό που σκοτώθηκαν τα δύο μικρά παιδιά στη Σάμο και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι στη Σμύρνη, ο τύπος εδώ μας λέει ότι αυτό το σεισμό τον έκανε ο Θεός, λέει. Θέλετε να κάνει κι άλλους, αφήνει και μόνο μου, θέλετε κι άλλα, γιατί είπα να κλείσουν τις εκκλησίες. Και ο Θεός έκανε σεισμό. Καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι έχουμε μπλέξει, εντάξει. Δεν έχουμε μόνο τους βλαμμένους που στο όνομα του Ισλάμ παίρνουν μια χατζάρα, μια μαχαίρα, ένα πιστόλι και κυνηγάνε περαστικούς. Έχουμε παντού βλαμμένους. Και τέλος πάντων, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Θεός τους, ο καθένας όποιο Θεό πιστεύει, έχει αποφασίσει, γιατί είναι οι δύσκολες μέρες του μήνα, να σκοτώσει μερικούς άλλους ανθρώπους κανονικούς. Με λίγα λόγια, εμείς που δεν έχουμε το Θεό μας, πώς θα την παλέψουμε, μάγκες? Μπας και πρέπει να κάνουμε κανένα παγκόσμιο κίνημα άθεων, γιατί αυτοί πραγματικά δεν έχουν το Θεό τους. Δηλαδή θα βγαίνουμε έξω και δεν θα ξέρουμε στο όνομα ποιου Θεού θα μας βρίσκει το κακό. Δεν γαμιέστε. Εμείς γαμιόμαστε, γι' αυτό είμαστε καλά. Γι' αυτό σας το λέω. Δεν γαμιέστε κι εσείς. Και βέβαια όλο αυτό το μπάχαλο στη χώρα μας έχει από πάνω έναν άγιο καθηγητή. Γιατί στη χώρα δεν μπορούμε χωρίς άγιο. Α, παιδιά, όλα και όλα. Έτσι κι αλλιώς είμαστε η χώρα που όλα είναι ιερά. Τα πάντα στη χώρα μας είναι ιερά. Σαν τον ιερό βράχο της Ακρόπολης που μερικοί σάλταραν γιατί πήγε, λέει, Μενδώνη και έκανε διάδρομο με τσιμέντο. Μα και το τσιμέντο είναι ιερό στη χώρα μας. Έχετε τρελαθεί? Το τσιμέντο να γίνει είναι ελληνική φράση. Και το τσιμέντο ιερό είναι. Δηλαδή, αν δεν πέσει ιερό τσιμέντο στον ιερό βράχο, πού στο διάλογο θα πέσει το ιερό τσιμέντο? Στο μάρτυρα του Νουρουάν να πάει να συναντήσει τα ψάρια? Έλα, παιδιά, συγκεντρωθείτε λίγο στο έργο μας. Βεβαίως, σεβόμαστε πάρα πολύ τη γνώμη των επιστημόνων στη χώρα μας και έχει πάρα πολύ πλάκα αυτό, γιατί είμαστε ακριβώς η ίδια χώρα, όπως έγραψε ο Πιτσιρίκος, όπου φέρνει με τα αεροπλάνο, με τιμές αρχηγού κράτους, το Άγιο Φως. Στην ίδια χώρα λοιπόν που φέρνουμε το Άγιο Φως, υπάρχει ένα φως που είναι Άγιο, αυτό της ΔΕΗ, όχι το είναι εδώ, το άλλο, του Μπικ, λοιπόν, που σεβόμαστε τόσο πολύ το Άγιο Φως, στην ίδια χώρα ό,τι πει ο επιστήμονας. Εγώ να το δεχτώ, ό,τι πει ο επιστήμονας. Ειδικά ό,τι πει ο επιστήμονας Σωτήρης Σιόδρας, που ξαναβγήκε και εκτός από λοιμοξιολόγος έγινε ξαφνικά και συγκοινωνιολόγος και μας είπε φόρα παρτίδα στα μούτρα του κόσμου ότι τι να κάνουμε, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει και κάτι καλύτερο, αν μπορούσε θα το έκανε. Σοβαρά, Σωτήρη. Σοβαρά, γλυκιά μου ύπαρξη. Και όχι μόνο το είπε αυτό. Έκανε και επίκληση στο προσωπικό δράμα. Αυτά λένε οι γιατροί. Όταν πάω εγώ σε ένα γιατρό δηλαδή και μου βρει μια ασθένεια, ο γιατρός θα μου πει: αχ, να σου πω και εγώ τι έχω περάσει. Προσπαθείτε να μας συγκινήσετε λέγοντας ότι έχετε να πάτε από το Φεβρουάριο σε ταβέρνα και καφετέρια. Σοβαρά. Εγώ έχω 15 φίλους που έχουν να πάνε 2 χρόνια. Όχι λόγω COVID, δεν έχουν φράγκο. Ναι, τι λες, γλυκιά μου ύπαρξη? Και να μας συγκινήσετε ότι ξενυχτάτε κάθε βράδυ μέχρι τις 4 μαζί με τον Πρωθυπουργό για να βγάλετε την ενημέρωση. Ποια ενημέρωση? Την ενημέρωση που λέει τώρα ανοίγουν τα θέατρα και 2 εβδομάδες μετά κλείνουνε. Την ενημέρωση που λέει σήμερα ανοίγουν τα γήπεδα και αύριο δεν ανοίγουν τα γήπεδα. Την ενημέρωση που λέει πάμε για αυστηρότερα μέτρα και 2 μέρες μετά lockdown. Και ξενυχτάτε γι' αυτό? Πρόσεχε, ρε εσύ, Σωτήρη. Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια. Μόνο που τα σπίτια είναι δικά μας, αγάπη μου. Το δικό σου πάντα ανοιχτό. Να μπαίνει ο κόσμος αβέρτα. Ποιον Σιόδρα, ποιον επιστήμονα, αυτόν που βγήκε να μας πει, επιστήμονας, ρε μαλάκ, όχι ο Λιακόπουλος.
Το θυμάστε τον Ιακόπουλο, ε? Που έλεγε τους Νεφελίμ και τους Ελοχίμ. Δεν είναι ο Ιακόπουλος, είναι ο Τσιόδρας. Και λέει να αντιμετωπίσουμε τον ιό όπως το 40. Αγάπη μου. Πολύ ωραία το έγραψε ο Χατζηστεφάνου. Άρα, αντιμετωπίσουμε, παιδιά, τον ιό όπως το 40. Πρώτον, έχουμε χάσει τον πόλεμο. Το 40 τον χάσαμε. Εντάξει. Δεύτερον, οι μισοί θα σκοτωθούν στο μέτωπο, οι άλλοι θα γυρίσουν πίσω με κρυοπαγήματα. Τρίτον, η μισή κυβέρνηση, Τσιόδρα μου, αν αντιμετωπίσουμε τον πόλεμο όπως το 40, θα αναγκαστεί να πάει στο Κάιρο. Θα αντέξεις να ζήσεις μακριά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ξενυχτάτε κάθε βράδυ, ο ένας στο Κάιρο και εσύ εδώ? Θα έχουμε θέματα στις σχέσεις. Μετά, η άλλη μισή κυβέρνηση θα αναγκαστεί, δεν θέλανε, να συνεργαστεί με τον εχθρό, δηλαδή με τον κατακτητή κορονοϊό. Μετά θα πέσει πείνα και λοιμός. Κοιτάξτε, δεν το παγώ, Τσιόδρα το είπε. Πείνα και λοιμός στις μεγάλες πόλεις, γιατί ο κατακτητής κορονοϊός θα μας κόψει την τροφή. Μετά, δεν το παγώ, Τσιόδρας. Οι μεγάλοι επιχειρηματίες θα αναγκαστούν να συνεργαστούν με τον εχθρό κατακτητή. Τι να κάνουμε, να σταματήσει και το εμπόριο επειδή κατακτήσαν τη χώρα, και μετά σωτήριο όπως το 40, είσαι σίγουρος? Μετά θα έχουμε 3 χρόνια εμφύλιο που θα μας τον φορέσουν οι Άγγλοι. Αλλά επειδή, σωτήρι μου, οι Άγγλοι είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας μας το φορέσουν οι Γάλλοι σε αυτή τη δόση. Αν είναι να γίνουμε σαν το 40 με τον κορονοϊό, εγώ θέλω να είμαι γυναίκα της Πίνδου. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, άφησε μου, αφού μας κόψατε που μας κόψατε το θέατρο, τουλάχιστον να παίζουμε το δράμα του κατακτημένου. Λοιπόν, Σωτήρη, αν είναι να αντιμετωπίσουμε τον ιό σαν το 40, εγώ θα γίνω η σύγχρονη Βέμπο και θα γράφω τραγούδια για τους ήρωες, σαν και σένα. Αφιερωμένο στο Σωτήρη και τον Κυριάκο. Δύο παιδιά που ξενυχτάνε τα βράδια για να ζήσουμε εμείς, βρε. Σηκωθεί το λιόρθι. Τσιόδρα, του Κυριάκου Τσιόδρα, που μαζί ξενυχτάτε πάνω στα χαλιά. Τσιόδρα, στη γλυκιά Παναγιά, προσευχόμαστε όλοι, φέρτε εμβολιά. Με συγκίνησες, Καριόλη. Και βέβαια η εβδομάδα που μας πέρασε, μανάρια μου, αλίμονο, είπαμε, το σύστημα είναι τεθωρακισμένο, γι' αυτό και εγώ σήμερα στολίστηκα. Μανάρια μου εσείς, άνδρες των ΜΑΤ της Ελλάδος, παιδιά, όλοι ήρωες. Είναι μια εβδομάδα ακόμα της ελληνικής αστυνομίας, της πουτάνας έχει γίνει, ή της αστυνομίας έχει γίνει, το ίδιο είναι. Βέβαια, δεν θα τα αποφύγω. Το πρώτο που θέλω να πω είναι για αυτή τη φωτογραφία εδώ με τον Μπρίτανη, όπου έτσι λένε τα κανάλια, θα σας πω εγώ τι λέω, τα κανάλια λένε του αντεξουσιαστικού χώρου, της αριστεράς κτλ. Η φωτογραφία είναι φρικιαστική, στην καλύτερη περίπτωση. Και όχι από την ταμπέλα, από το ύφος του ανθρώπου. Φαίνεται ο άνθρωπος σε τι τρόμο είναι. Μη σας τύχει, εγώ το έχω ζήσει αυτό στη ζωή μου και μάλιστα ήμουν και πάρα πολύ μικρός τη συμπαράστασή μου στον κύριο Πρίτανη. Ελπίζω, ούτε ξέρω τις ιδέες του, με ενδιαφέρει καθαρά σε ανθρώπινο επίπεδο. Ελπίζω να το ξεπεράσετε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί εγώ όταν είχα περάσει ένα τέτοιο δράμα, έκανα μήνες και ήμουν και πιτσιρικάς 17 χρονών, όταν βρέθηκα σε ένα κλειστό χώρο με 15 ασφαλίτες πίσω μου. Αυτή τη φάτσα είχα. Και βέβαια, όποιοι και να έκαναν αυτό εδώ πέρα, αυτή την πράξη, είτε αυτοί που λέω εγώ, είτε αυτοί που λένε αυτοί, τα κανάλια δηλαδή, και η κυβέρνηση, πάντα, πάντα σε αυτή τη ζωή, όταν κάτι γίνεται και δεν ξέρουμε τον αίτιο, τι περιμένουμε να δούμε για να καταλάβουμε ποιος το έκανε? Το αποτέλεσμα. Έτσι πάει το πράγμα. Το αποτέλεσμα. Αν είμαστε σκεπτόμενοι. Ούτε να το περίμενες, ρε Μανάρη. Ούτε να το περίμενες. Κυριάκο, όχι μόνο στα πανεπιστήμια, αστυνομία, παντού. Για τα κόμματα. Δηλαδή να είναι μόνο στα κόμματα. Πώς πήγε στο κόμμα ΣΕΚ η αστυνομία? Έλεγχο. Πήγε, παιδιά, η αστυνομία να κάνει έλεγχο σε κόμμα. Σε κόμμα, ρε Μανάρη. Πολιτικό κόμμα. Κανονικά. Η ίδια αστυνομία, όπου οι σχολείτες που είναι απέναντι από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Μεσογείο, δεν βρήκε μια μέρα. 5 λεπτά, ρε που στρεπώ, 5 λεπτά να πάει να κάνει μια έρευνα. Όχι, πάει σε κόμμα, τους δίραν τους ανθρώπους. Και μετά την πέσαν σε μια αντιφασιστική διαδήλωση στο Γαλάτσι, όπου δεν έτρεχε κάστανο, πετάγανε τρικάκια, τους τριμώξαν σε ένα καφέ που ήταν πάρα πολύ άσχετοι άνθρωποι, άσχετοι, σε μια φάκα πεζόδρομο, γεμάτο καφετέρια, μία δημιουργία από εδώ, μία από εκεί, και σπάσαν το μαγαζί και πετάξαν και χημικά. Το σπάσαν το μαγαζί, δεν το λέω εγώ, το λένε αυτόπτες μάρτυρες. Όταν ξεκίνησε η φασαρία που πετάξανε τα δακρυγόνα, σπάσαν όλα το τραπέζι από το δίπλα μαγαζί. Η αστυνομία. Ναι, η αστυνομία. Και τώρα εδώ σου μπαίνει. Εντάξει, τα παιδιά δεν είναι καλά. Έχουν σκάσει
Γιατί η ομάδα τους, πώς λέγανε αυτοί, ας πούμε, θα πέσει η ομάδα τάδε στη Β' Εθνική. Και λέγανε οι οπαδοί, θα τα σπάμε παντού. Έτσι και τα παιδιά. Η ομάδα τους τώρα είναι στις φυλακές Δομοκού και τα παιδιά τα σπάνε παντού. Έπεσε η ομάδα στη Β' Εθνική, λοιπόν. Η ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Αλλά το να σπάσει ένα μαγαζί μέρα μεσημέρι δεν είναι καν συμπεριφορά ματατζή από το ματατζή, περιμένει το χειρότερο. Είναι καθαρά συμπεριφορά μπράβου που πουλάει προστασία σε μαγαζί. Δεν ξέρω αν έχει τύχει ποτέ να μπλέξετε με μαγαζιά, είτε ως υπάλληλοι είτε ως ιδιοκτήτες. Αλλά έτσι γίνονται οι δουλειές. Ανοίγει κάποιος ένα μαγαζί, περνάει ο μπράβος της γειτονιάς και λέει στο μαγαζάτορα: καλές δουλειές, ευχαριστώ. Κοίτα, θα περνάμε κάθε μήνα. Θα έρχεται το παιδί, θα του δίνει 200 στάρικα. Γιατί να του δίνει 200 στάρικα? Για να είναι το μαγαζί όπως το βλέπεις. Γιατί αν δεν του δίνει 200 στάρικα, το μαγαζί θα είναι όπως άφησαν αυτό το μαγαζί οι ματατζίδες στη Λαμπρινή. Και να ρωτιέμαι τώρα, καλά, αφού η ηγεσία της Χρυσής Αυγής είναι μέσα. Όπα, αναρωτήθηκα ήδη. Μα η ηγεσία είναι μέσα, όχι οι σπράκτορες. Μανάρια μου, αγαπάμε πάρα πολύ την ελληνική αστυνομία. Τόσο πολύ, ειδικά τα ΜΑΤ, που θέλουμε μια μέρα να μαζευτούμε 10 εκατομμύρια, να σας αγκαλιάσουμε όλους.